Σαμάτης με βοηθούς τον Καρσιώτη και τον Σωτηρόπουλο. Τέταρτος ο Απάρκιολης. Τα προβλήματα για τις δύο ομάδες ήταν γνωστά από τις προηγούμενες ημέρες, καθώς για τον Πανθρακικό δεν παίζουν οι τιμωρημένοι Βελάσκος, Ζαπρόπουλος και Κανοτίδης, όπως επίσης δεν βρίσκονται στην αποστολή και ο Βρονταράς, ο Ρομπίνιο και ο Χαραλάμπους λόγω. Απολεόνι προσπαθεί να περάσει και τα καταφέρνει απέναντι στον Ρούνι. 1-0 ο Λεβαδιακός στο δεύτερο λεπτό. Και βλέπετε εδώ βλέπετε τους πιτσιρικάδες στην μαθητική κερκίδα. Δεν απειλείται. Αυτή το απολαμβάνει σε αυτά τα 13 λεπτά που έχουμε διανύσει στο παιχνίδι. Και δείχνει ικανή να ξαναφτάσει σε καλή ευκαιρία, όπως εδώ με τον Ντιμπαλά. Το πλασέ όμως χωρίς δύναμη, μπλόκαρε ο Ρούνιε. Πάλι με τον Ματέης. Κεφαλιά, γκολ, 1-1. Ισοφαρίζει ο Πανθρακικός και νομίζω ότι είναι με τον Μπαχαρίδη. Για να δούμε τώρα που θα σηκωθεί. Ναι, ο Μπαχαρίδης. Αργυρίου που γυρίζει, ο Μασάδο κόβει μπάλα στον Πεβάκουα, πάει να στρώσει για το Στόικο, ξανά Πεβάκουα, μπάλα κόρνερ από Ανδράλας για τον Ντιμπαλά που γυρίζει, φοβερό σου, 2-1. Στο 43 με τον Ντιμπαλά. Ο Λεβαδιακός προηγείται κοντά στην μπάλα, λίγο πιο πέρα ο Λίσε, φεύγει ο Ματέης, δυνατός του Μπεβάκουα. Σωστά τοποθετημένος, μπλοκάρει ο Μπλάζιτς. Ο Στόικος. Μουλόπουλος για τον Κιάσο. Σέβρα για τον Ναπολεόνι. Σε καλή θέση πλασάρι, 3-1.